Λοιπόν, νέο βίντεο. Δημήτρη, τι έχουμε εδώ, έχουμε 10 φακελάκια. Ποιος είναι ο στόχος μας σήμερα, τι ψάχνουμε? Να βρούμε τον Μπενζεμά. Ψάχνουμε τον Καρίμ Μπενζεμά που κέρδισε τη χρυσή μπάλα για το 2022, που έκανε φοβερή εμφάνιση με την Ρεάλ, που κατέκτησαν και το Champions League, αφού κατάφεραν και κέρδισαν την Paris Saint-Germain και μετά με τη σειρά όλες τις αγγλικές ομάδες. Και όταν, αν τον βρούμε τελικά, τι θα σηκώσουμε? Θα σηκώσουμε το κύπελο του πρώτου. Και από πίσω φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, οπότε ξεκίνα να ανοίγεις τα 10 φακελάκια. Για να δούμε. Θα είμαστε τυχεροί. Θα το σηκώσουμε το κύπελο. Ήτανε ή όχι? Όχι. Εκεί ποιος είναι, δεν είναι? Α, όχι, όχι, το βάνει. Μαρσέιγ. Ωραία. Το έχουμε εκείνο, ε. Όχι. Για να δούμε. Φτάσαμε στο τέταρτο, ε. Ναι. Ως τώρα δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε πετύχει καθόλου τον Μπενζεμά, Δημήτρη. Όχι. Το σήμα της Αχτάρ το έχουμε, σήμα Μπάγιαν και αυτό το έχουμε. Θα αρχίσουν τώρα τα πολλά διπλά, Δημήτρη, να ξέρεις τώρα. Ναι. Πάνω από τα μισά θα είναι διπλά από εδώ και πέρα. Γιατί έχουμε συμπληρώσει το Ολυμπιακός. Και αυτό διπλό, και αυτό διπλό. Πιάσαμε Ρεάλ, αλλά είναι ο Κρός, ο Μόντριξ και ο Βαλβέρδε. Δεν βλέπω να το πετυχαίνουμε. Μείνανε 4. Πάμε. Σαλάχ, τον έχουμε, δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε Τσολάχ. Α, ωραία. Τουλάχιστον να πετυχαίνουμε μερικά. Πάλι Ολυμπιακός. Πάλι η τριάδα της Παρή που τους έχουμε διπλούς, τώρα τους έχουμε τριπλούς. Προτελευταίο φακελάκι. Για να δούμε. Πολύ Ολυμπιακός εδώ. Τα έχουμε όμως νομίζω. Το σήμα του το είχαμε, το Ολυμπιακού. Το είχαμε. Τελευταίο φακελάκι, για να δούμε. Oh. Όχι, σε 50 αυτοκόλλητα δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τον Καρίμ Μπενζεμά. Κρίμα, κρίμα. Γέμισε το ερχόκι πάλι με αυτοκόλλητα. Μπορείς να το σηκώσεις όμως, γιατί έκανες μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και αφού είσαι και ο πρώτος. Yeah. Ωραία. Γεια σας.